Θα ήθελα ένα χειροκρότημα γιατί ο Σάκης Ρουβάς είναι εδώ, ναι! Σάκη, έλα, 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 έλα! Λοιπόν, Σάκη, καλώς ήρθες. Το μικρόφωνο σου δουλεύει κανονικά. Δουλεύει. Έλα, δύο. Κυρίες και κύριοι, ο Σάκης Ρουβάς είναι εδώ, χειροκρότημα, ναι! Σάκη, περιττέρω να σου πω, είδες τι γίνεται έξω. Έχουμε έντονο πρόβλημα. Έντονο... Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τον αγαπάτε? Ναι! Δεν άκουσα, άκουσες. Ναι, πιο δυνατά. Ναι! Αυτό είναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε γρήγορα, γρήγορα να πάμε εδώ εμείς στη δουλειά σας. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ μια δουλειά που τα παιδιά εδώ αλλά και οι απέναντι έχουν αγαπήσει πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε τώρα. Θα μιλήσουμε για τον δίσκο του Σάκη Ρουβά. Ένα δίσκο που έχει πάρα πολλά τραγουδία μέσα που έχετε αγαπήσει. Εγώ πρέπει να σας δηλώσω αυτό, ότι έχω αγαπήσει πάρα πολύ το Μία Βροχή. Και εσύ. Ωραία, λοιπόν. Σάκη, θα ήθελα να πάμε λίγο στα καθιερωμένα. Αν και εμένα δεν μου άρεσε πάρα πολύ, να κάνω συνεντεύξει με τον τύπο που γεννήθηκες, γιατί γεννήθηκες κτλ. Όμως, ναι. Έτσι γίνεται. Συνήθως λένε πού γεννήθηκες, γιατί γεννήθηκες εκεί, γιατί δεν γεννήθηκες κάπου αλλού. Εμείς ξέρουμε, τόσες πολλές συνεντεύξεις που έχει δώσει, ξέρουμε ότι έχει γεννηθεί στην Κέρκυρα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, σκέψτε, τα ξέρουμε όλοι απ' έξω. Οπότε καλύτερα να πούμε κάτι άλλο. Πάμε στο δίσκο σου. Πες μας για το δίσκο αυτόν. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που σε βοήθησαν να τον βγάλεις, ποιοι είναι οι συντελεστές του. Να πούμε ότι συνθέτης είναι ο Νίκος Τερζής, στιχουργός είναι ο Γιώργος ο Παυριανός, ο παραγωγός μου είναι ο Νίκος ο Καραγιάννης. Αλήθεια, είσαι σε μια μικρή ηλικία. Το ξεκίνημα είναι πολύ δύσκολο με τη δισκογραφία. Ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος σε βοήθησε, γιατί πολλά λέγονται. Πολλά ακούγονται ότι κάποιος άνθρωπος έχει βοηθήσει. Ναι. Πιστεύω ότι ήταν κάτι που θα έρχονταν ούτως ή άλλως. Γιατί από όταν ήρθα στην Αθήνα και από την πρώτη μου δουλειά ήρθε ο παραγωγός μου, πριν από τις πρόβες δηλαδή, και την άλλη μέρα έρθαν τα συμβόλαια για να υπογράψουμε. Αλήθεια, πώς σου φάνηκε η παρουσία σου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης? Και τι, ποια είναι η γνώμη για το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης? Γιατί εκεί μου είχε εντύπωση εμένα, εκεί σε πρωτοείδα εγώ τουλάχιστον. Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι ένας παλιός θεσμός στην Ελλάδα. Εγώ πήγα με ένα μοντέρνο τραγούδι, ένα καινούριο στυλ. Από εκεί πέρα οι κριτές έκριναν όπως νόμιζαν. Ο κόσμος έκρινε όπως νόμιζε πάλι. Εσύ είσαι ευχαριστημένος? Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Πρέπει να σου πω ότι το γυαλί σου αρέσει, το γυαλικό σου αρέσει πάρα πολύ. Μου πάει κιόλας, ναι. Λοιπόν, συγγνώμη, λίγη ησυχία παρακαλώ, γιατί ο κόσμος έξω θέλει να δει και να απολαύσει τον κύριο Βά. Παρακαλώ, κοιτάξτε, ένα χειροκρότημα, είναι πολύ ερωτευμένος, ναι! Είσαι πολύ ερωτευμένος μαζί του, βλέπω. Δεν έχει πρικάσει. Λοιπόν. Το βλέπω. Δεν παντρεύεται. Κάνει δηλώσεις, δεν παντρεύεται, λέει. Λοιπόν. Να εισηγήσουμε, πώς μιλάω τώρα, μέχρι τρελάνει τελείως, παρακαλώ λίγη ησυχία. Λοιπόν, Σάκη, θα ήθελα να μου πεις, 1992, είναι το δεύτερο σίγκλ του δίσκου, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Όμως, θα πάμε λίγο στο Πάρτα. Το Πάρτα είναι ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι, πιστεύεις ότι είσαι ρομαντικός? Πάρα πολύ. Είσαι. Υπερβολικά μάλλον θα πει. Υπερβολικά. Αλήθεια, λοιπόν, τι ζώδιο είσαι, γιατί δεν ακούγεσαι στον αέρα, δεν ακούγεσαι στον αέρα. Δυνατά, πες το. Το ίδιο ζώδιο έχουμε. Τι, εγώ καιρός. Λοιπόν, εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε, λοιπόν, ο Σάκης είναι εγώ καιρός και παρακαλώ, χειροκρότημα, πιο δυνατά, ναι! Λοιπόν, θα λίγο να ηρεμήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο ηρεμία, παιδιά, έτσι ώστε ο Σάκης είναι να μας πάρα πολλά πράγματα. Λίγο ηρεμία. Λοιπόν, Σάκη, πώς του καιρό κυκλοφορεί αυτός ο δίσκος? Γύρω στους 5 μήνες. Έχεις σκοπό να φτιάξεις γρήγορα τον επόμενο δίσκο ή θα αργήσεις? Πιστεύω το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα αργήσεις, εμάς. Θα πάμε στην ίδια δισκογραφική εταιρεία, γιατί τώρα τελευταία ακούμε για πολλές μεταγραφές. Εσύ έχεις σκοπό να πας μεταγραφή, να πας κάπου αλλού ή θα παραμείνεις στην ίδια εταιρεία? Το επόμενο δίσκο μου θα είναι με την Polygram. Είσαι ευχαριστημένος? Ναι, ναι. Είσαι ευχαριστημένος με την εταιρεία σου. Ωραία, για πες μας λοιπόν τώρα την ιστορία σου με το τραγούδι. Ήθελες από την αρχή να γίνεις τραγουδιστής, τα έχεις ξαναπεί αυτά, αλλά θέλω να τα ακούσουν και εδώ οι φίλοι μας, γιατί σίγουρα δεν τα ξέρουν αυτά. Τα ξέρετε? Ξέρουμε. Οπότε, να κύριε ερώτηση, συνεχίζουμε για τα βίντεο κλιπ. Ποιος έχει συνοθετήσει? Ο Νίκος Σούλης και τα δύο.
Ένας ελαπληκτικός συνοθέτης. Νομίζω. Περιμένω αυτό. Και βέβαια πρέπει να σου πω, Σάκη, ότι έχω σκοπό στην εκπομπή του Σαββάτου να φέρνω εδώ σκηνοθέτες. Ο Νίκος Σούλης και ο Γιώργος Σοφούλης για μένα είναι οι top, οι πλέον top εδώ στον χώρο των ελληνικών βιντεοκλειπ και θα είναι πολύ σύντομα και αυτοί εδώ κοντά μας. Λοιπόν, για πες μας αλήθεια. Έχεις επιλέξει ένα δικό σου στυλ καθαρά. Σε αμερικάνικα πρότυπα μπορούμε να πούμε. Δεν είναι πρότυπα, μπορεί να τα. Ένα μίξ είναι. Αυτό το στυλ που έχεις είναι δικό σου καθαρά ή κάπου ας πούμε από κάπου σε έχουν βοηθήσει άνθρωποι από πίσω να φτιάξεις αυτό το στυλ? Όχι, είναι κάτι που βγαίνει τελείως έμφυτο. Έμφυτο. Yeah. Ωραία, λοιπόν, τι θα έλεγες να ηρεμήσουμε λίγο, γιατί και πραγματικά έχουμε σκάσει τις πολυσφαγωγές εδώ. Σε λίγο θα αρχίσω να φωνάζω και εγώ με. Λοιπόν, και δεν πάει. Περιττώ να σας πω ότι η μάχη εδώ που δίνεται με τον κόσμο είναι πολύ μεγάλη. Να δω τι θα κάνω, πώς θα βάλουμε πιο κάτω την εκπομπή ακόμα. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι όλα τα κορίτσια θέλουν να ακουμπήσουν σαν κύριο Βάκη και εμένα δηλαδή. Δεν μπορείτε να κάνετε. Όχι, 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 να μου λείπει. Από ένα πρόβλημα, συγγνώμη, έχει κλείσει η ψήρα, να ανοίξουμε λίγο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εδώ είμαστε. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, πλάκα έκανα, δεν το έκανα αλήθεια. Λίγο πίσω. Λοιπόν, λίγο πίσω παρακαλώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή μας βλέπει όλη η Αθήνα, ναι! Γι' αυτό προσπαθήστε να μας δουν ικανοποιητικά στον αέρα. Μην πούνε ότι 20 άτομα μπήκανε μέσα, 30, 50, 100 που έχει εδώ και 200-300 απ' έξω και έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, Σάκη, βλέπω ότι δεν σε αφήνουν, σου έχουν κάνει όλες τις ερωτήσεις. Να δω τι θα κάνω εγώ. Έχει γίνει ξεψάχνισμα, κανονικό. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν, εμείς θα προσπαθήσουμε κυρίες και κύριοι να ακούσουμε όσο γίνεται πιο πολύ τη δουλειά του Σάκη Ρουβά. Βέβαια, ο Σάκης τώρα αυτή τη στιγμή υπογράφει αυτόγραφα. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Λοιπόν, συγγνώμη, έχουμε παρασυλλογισμό. Συγγνώμη. Έχει. Συγγνώμη, παιδιά, λίγο ησυχία. Είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, Σάκη, να συνεχίσουμε εμείς τη δικιά μας δουλειά εδώ. Έχεις σκοπό να βάλεις ακόμα κάποιο βίντεο κλιπ. Έχουμε πάρα πολλά ωραία τραγούδια από σημεία βροχή που θα θέλαμε πάρα πολύ να δούμε σε βίντεο κλιπ. Τι συμβαίνει? Πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα το δείτε. Μια ειδησούλα να βγάλουμε εδώ, πες μας περίπου σε πόσο καιρό. Περίπου για το Πάσχα πιστεύω. Περίπου για το Πάσχα, πριν ή μετά το Πάσχα? Ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω. Ακριβώς μπορείς να ξέρεις, δηλαδή μήπως ετοιμάσεις κάποιο αφιέρωμα πάλι μεγάλο όπως κάνουν πιο πολλοί καλλιτέχνες? Θα δούμε. Εγώ θα έλεγα να πάμε τώρα την ευκαιρία να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι δικό σου και μετά να επανέλθουμε, ελπίζω, πιο ήρεμα σε playback βέβαια και να το ακούσουμε αμέσως. Τώρα! Πήγαμε! Στα βαράκια
μαλλιά. Παιδιά, σας παρακαλώ λίγο ησυχία. Έξω ο κόσμος θέλει να δει. Είστε εσείς εδώ ζωντανά, ο κόσμος θέλει να δει από την οθόνη του τι γίνεται εδώ στο Telecity. Λοιπόν, Σάκη, θα ήθελα να μου πεις ποιος ξένος καλλιτέχνης σου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πες μου έναν που σου αρέσει πιο πολύ από όλους όμως. Αυτός σε καλά, δεν πιάνει η κάμερα. Το πιάνε. Θα το πιάσει κάμερα πολύ. Μπορεί να πιάσει λίγο αργότερα. Elvis Presley, Michael Jackson, George Michael. Εσύ, αν θα σου ζητήσει κάποιον να πάρει τον εαυτό σου, τοποθετήσει σε ποιον μοιάζει. Σε ποιον ακριβώς μοιάζει. Ποιον θα έλεγε. Λίγο από τον καθένα. Λίγο από τον καθένα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχει δική του προσωπικότητα χειροκρότημα εδώ, ναι! Λοιπόν. Θα ήθελα πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε σήμερα κυρίες και κύριοι, εδώ είναι όλες οι κοπέλες, οι πολύ πολύ ερωτευμένες με τα Σάκη Ρουβά. Περιτώ να σου πω ότι γίνεται και έξω το στούντιο αυτή τη στιγμή. Όμως, σας υποσχόμαστε εμείς ότι θα απολαύσουμε Σάκη Ρουβά πιο πολύ Σάκη Ρουβά για τη συνέχεια. Γι' αυτό, να σας υπενθυμίσουμε. Να σας υπενθυμίσουμε ότι βλέπετε Telecity Weekend Studio 3 νούμερο 1 στην Ελλάδα, ναι! Είναι η τηλεόραση με το άλλο χρώμα και να δω ότι θα μου έχουν φύγει εδώ τα ακουστικά όλα. Λοιπόν, λίγη ησυχία και λίγη ηρεμία, έχουμε πολλά μηχανήματα εμείς εδώ. Λοιπόν, τι θα λέγατε όμως τώρα, να απολαύσουμε μία βροχή, γιατί εδώ έχει πολύ ζέστη. Και θα λέγα, ναι, μία βροχή λοιπόν, αμέσως.
αυτός ο δρόμος δείχνει σαν το χείλι. Μια βροχή, μια βροχή. Κι αυτός ο δρόμος από την αρχή. Κάτι τέτοια βράδια περπατάς στα σκοτεινά και λες πως έχουμε. Κλάψε, κλάψε, κοριτσάκι, κλάψε. Πάψε, 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 να φοβάσαι, πάψε. Βρέχει, 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 όσο και να βρέχει. Τρέχει, 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 η ζωή μας τρέχει. Θα ήθελα να τον αφήσετε πάρα πολύ. Θα ήθελα να τον αφήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γραβάτα αυτή είναι λίγο περίεργη. Μοιάζει πάει λίγο στραβά. Λοιπόν, Σάκη, θα ήθελα να μας πεις κάτι για το μέλλον. Τι σκέφτεσαι να κάνεις το καλοκαίρι που θα εμφανιστείς τώρα στο Show Center, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή είμαι στο Show Center. Με ποιους εμφανίσεις μαζί, Σάκη? Με τον Δημήτρη τον Κοντολάζο. Ναι, ναι. Τα ξέρω τα παιδιά. Το Δάκι. Ναι. Συγγνώμη, αφήστε να μιλήσει ο Σάκης, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ανάγκη, ξέρουμε ότι το ξέρετε. Εντάξει. Λοιπόν, για να ακούσουμε το Σάκη να μας μιλήσει. Λοιπόν, είναι ο Κοντολάζος, ο Δάκης, η Δήμητρα Παπίου, η Ευρυδίκη, η Όλια Στεφανίδου και άλλα παιδιά, μεγάλο μπαλέτο. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Το καλοκαίρι τι σκέφτεσαι να κάνεις? Το καλοκαίρι τι σκέφτεσαι να κάνεις? Το καλοκαίρι θα φύγω. Θα φύγεις για πού, Θεσσαλονίκη? Θα πάω Θεσσαλονίκη. Για πόσες μέρες εμφάνιση θα έχεις εκεί? Θα είμαι ένα μήνα τον Ιούνιο και ένα μήνα τον Αύγουστο. Και με τον Αύγουστο. Δηλαδή τον Ιούλιο θα κάτσεις για διακοπές δικές σου. Τον Απρίλιο τώρα το Πάσχα πάω στην Κέρκυρα να κάνω Πάσχα με τους δικούς μου στην Κέρκυρα. Έχω πεθυμίσει και την Κέρκυρα, να πω την αλήθεια. Και τον Ιούλιο ίσως έρθω εδώ λίγο, ίσως πάω στην Κέρκυρα πάλι, θα δούμε. Πάσχα πας για διακοπές, θα κάτσεις ξεκουραστούν Ιούλιο. Υπάρχει κάτι για το χειμώνα που... Ετοιμάζω και το δίσκο μου. Το καινούργιο βέβαια για Σεπτέμβριο. Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, Ιούλιο θα μπει στο Ιούλιο. Για να τελειοποιήσει τη δουλειά σου. Ιούλιο-Σεπτέμβριο. Ιούλιο-Σεπτέμβριο. Έχεις μπορεί να κάνει μια ύφεση εδώ, ποιοι θα είναι οι συνεργάτες σου για τον επόμενο δίσκο? Σαν συνθέτης πρέπει να είναι ο Νίκος Τερζής πάλι. Δηλαδή έχετε ταιριάξει πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη μουσική του. Ναι. Από στίχους ψάχνω γενικά. Ψάχνεις γενικά. Ναι. Ωραία, λοιπόν, να ευχηθούμε ο επόμενος δίσκος να έχει μεγαλύτερη επιτυχία από ότι αυτές, αν και δεν γίνεται παραπάνω. Εσείς ότι γίνεται παραπάνω? Πάντα γίνεται παραπάνω. Πάντα γίνεται παραπάνω. Λοιπόν, αλήθεια, τι θα έλεγες αν σου έλεγα να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό? Το σκέφτομαι. Το σκέφτεσαι. Το σκέφτομαι. Έχεις σκεφτεί εσύ όμως κάποια στιγμή να φύγεις στο εξωτερικό, δηλαδή εσύ. Το σκέφτεσαι να μας κάνουν πρόταση. Όμως εσύ ο ίδιος έχεις σκεφτεί? Το έχω σκεφτεί. Το έχω σκεφτεί, αλλά νομίζω είναι νωρίς ακόμα. Έχω καιρό, είμαι μικρός ακόμα. Αν και δεν μου αρέσει ποτέ να ρωτάω τους καλλιτέχνες πόσο χρόνο είναι. Πόσο χρόνο είναι. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? 20. 20 ή 21. 20. Ωραία, λοιπόν. Η στρατηγική σου θητεία δεν έχεις περίπτωση ακόμα. Πότε πρόκειται να πας για στρατηγική θητεία? Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, Σάκη. Εσύ τι λες? Πολύ καλά. Λοιπόν, ας το ακούσουμε αμέσως. Πάμε! Thank you.
ξέρες. Ρίχνω μια ματιά πίσω στα παλιά και σκέφτομαι πως είναι τόσος καιρός που μου φεύγεις μακριά συνεχώς. Πες, πες, πως μ' αγαπάς τώρα, πες, πες, ξανά σε φωτιά. Θα κάνω πίσω, προσπαθώ, μα δεν μπορώ. Πες, πες, πως μ' αγαπάς τώρα, πες, πες, ξανά σε φωτιά. Θα κάνω πίσω, προσπαθώ, μα δεν μπορώ. Ξέρω τι να πω και ψάχνω να σε βρω. Μένεις εκτός και ο δρόμος δεν είναι ανοιχτός, ανοιχτός. Ρίχνω μια ματιά πίσω στα παλιά και σκέφτομαι πως είναι τόσος καιρός που μου φεύγεις μακριά συνεχώς. Πες, πες, μ' αγαπάς τώρα, πες, πες, ξανά σε φωτιά. Θα κάνω πίσω, προσπαθώ, μα δεν μπορώ. Πες, 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 μ' αγαπάς τώρα, πες, πες, ξανά σε φωτιά. Θα κάνω πίσω, προσπαθώ, μα δεν μπορώ. Πάρα πολύ μεγάλο. Από ό,τι βλέπω η ώρα είναι 2:15. Αυτό σημαίνει, Σάκη, ότι πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε. Δυστυχώς. Πού θα πάει ρε παιδιά, δεν θα κάνουμε το τόπο. Μην φοβάστε, τα αυτόγραφα θα τα πάρετε όλοι σε το Σάκη. Ο Σάκης θα παραμείνει εδώ για να δώσει τα αυτόγραφά σας. Όμως εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε εμείς με τα 10 πρώτα ελληνικά τραγούδια της εβδομάδος. Να λοιπόν τα φιλιά εδώ όλα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχει έρθει η ώρα να περάσουμε στο νούμερο 10. Στο νούμερο 10 αυτή την εβδομάδα, μετά από πολλές εβδομάδες απουσίας, είναι ο Σάκης Ρουβάς, ναι! Λοιπόν, 1992, αμέσως...